1974-2024 δεν ξεχνώ. Αυτό ήταν το θέμα της εκδήλωσης που τελέστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα Αστέρια του Διπεθέτων Σερών. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Το νησί παραμένει ακόμη 50 χρόνια μετά διαιρεμένο με την πράσινη γραμμή να χωρίζει όχι μόνο τις δύο κοινότητες αλλά και να σχίζει στα δύο τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Μετρούμε 50 χρόνια σκλαβιάς, 50 χρόνια ερημίας και σιωπής. Για 50 ολόκληρα χρόνια καταπατούνται με τον πιο βάναυσο τρόπο η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και όλα εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην Κύπρο. Για 50 χρόνια παραμένουν στα κατεχόμενα κλειστά πολλά μοναστήρια και εκκλησίες, ερημωμένες και αδιανές, αναμένοντας με ελπίδα ότι θα ανάψει και πάλι μπροστά στην εικόνα του Δεσπότου Χριστού το καντήλι της ελευθερίας. Καθώς εφέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ανίερη εκείνη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο μας. Και λέμε στην Κύπρο μας, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η Κύπρος μας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ελληνική. Η διαχείριση της ζωής ανεξαρτήτως της σημερινής ομής πραγματικότητος πρέπει πάντα να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Και προς την κατεύθυνση αυτή, ο ελληνικός κυπριακός λαός, ο οποίος απεδείχθη ένας λαός με πολλή ζωτικότητα, θα καταβάλει πάσα προσπάθεια. Ανακοινούνται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Κυπούλος και Ανάδρος εμπομπάρτησαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν και έντεχνα παραδοσιακά τραγούδια από την Αρετή και τη ΜΕ. Amiga, I need you.
Η αίθουσα των Αστεριών ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με τον κόσμο να διψά να ακούσει τι συνέβη στην εισβολή της Κύπρου, αλλά παράλληλα και να χειροκροτήσει τους καλλιτέχνες που ομόρφυναν τη βραδιά. Χρύσο πράσινο.